Η γενικό κρίση με την Ελλάδα θέλει πηγόντω ο Τούρκο πρόεδρο και όχι βέβαια γενικευμένο πόλεμο όπω εξήγησε διεξοδικά και ο αντιστράτηγο εν αποστρατεία Λάζαλο Καμπουρίδη σε άρθρο του. Τουρκικό άρθρο αναφέρει ότι ενώ οι New York Times με άρθρο του υποστήριξαν ότι ο Ερντογάν συνεχίζει να στοχοποιεί την Ελλάδα προκαλώντα ένταση, Τούρκο ανώτερο διπλωμάτη στην εφημερίδα, ζητώντα να μην αποκαλυφθεί το όνομά του, ρίχνοντα βόμβα, είπε ότι ο Ερντογάν χρειάζεται κρίση. Γιατί η 20η διακυβέρνησή του είναι κλονισμένη. Αν δεν μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του μια κρίση με την Ελλάδα, θα δημιουργήσει μια νέα. Η Αμερικανική Εφημερίδα έγραψε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση μεταξύ των Ευρωπαίων διπλωματών ότι θα μπορούσε να συμβεί ατύχημα μεταξύ των δύο χωρών, παρόλο που οι περισσότεροι αναλυτέ θεωρούν την πιθανότητα ενό γενικού πολέμου ω απομακρυσμένη. Πληροφορίε του ελληνικού τύπου φέρνουν του Έλληνε αμφίβιου καταδρομή να ελέγχουν τα θαλάσσια σύνορα. Και να παρακολουθούν κάθε κίνηση και να μετακινούνται μέχρι και στην τελευταία βραχονισίδα. Οι μονάδε κομμάτων των αμφίβιων μοιρών καταδρομών, οι οποίε εδρεύουν σε όλα τα μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μπορούν να διεξάγουν επιχειρήσει σε συνεργασία με τι υπόλοιπε τακτικέ χερσαίε δυνάμει. Ο γνωστό Τούρκο Ναύαρχο (Τζιχαντ Γκιαϊτζή) ω λαγό τη εξωτερική πολιτική τη Άγκυρα, μα ερβίρει σχέδιο οχι βέβαια επέκταση τη ελληνική Σαό στα 12 ναυτικά μίλια. Αλλά περιορισμού τη στα τρία ναυτικά μίλια. Ο ίδιο ανέφερε ότι, αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη σχετικά με το πλάτο των χωρικών θαλασσών στη συνθήκη ειρήνη τη Λοζάνη, είναι γνωστό ότι τα συμβαλώμενα κράτη ενέργησαν ώστε οι ΑΟΣ του να έχουν πλάτο 3 μίλια πριν την τελευταία πρόταση του άρθρου 6, παράγραφο 2, και την τελευταία πρόταση στο άρθρο 12 τη Συνθήκης. Με αυτή τη βάση, στην περίπτωση που οι ΙΑΟΣ Ελλάδο και Τουρκία. Θα είναι στα 3 μίλια η κάθε μία για την ελληνική και την τουρκική πλευρά, περίπου το 72% του Αιγαίου θα υπόκειται σε καθεστώ ελεύθερη διαμετακόμιση και ανοιχτή θάλασσα. Αυτό είναι ο καημό των Τούρκων, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν περνά το σχέδιο Γαλάζια Πατρίδα στο Αιγαίο από τη διεθνή κοινότητα, και τώρα θέλουν το Αιγαίο να είναι διεθνή ύδατα, με ΑΟΣ τρία ναυτικά μίλια από τα νησιά μα, για να επιχειρήσουν να αλωνίσουν οι ίδιοι με τα σχέδια που έχουν προετοιμάσει εδώ και χρόνια. Πρόκειται για σχέδιο που είναι αντίθετο με όλε τι διεθνεί συνθήκε και πρακτική, το οποίο βέβαια δεν εφαρμόζουν οι ίδιοι στον εύξηνο πόντο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.